Βέβαια, το θέμα είναι γνωστό. Επιτρέψτε μου όμως να ξεκινήσω χαιρετίζοντας τη συμμετοχή των τραπεζοπαλίνων στη χθεσινή απεργιακή κινητοποίηση ενάντια σε αυτούς τους σχεδιασμούς των τραπεζών και της κυβέρνησης, βέβαια, της Νέας Δημοκρατίας τώρα, που είχαν ξεκινήσει αυτοί οι σχεδιασμοί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Σχεδιασμοί που παραδίδουν τους δανειολήπτες στα χέρια των αρπακτικών και πολλούς εργαζόμενους στην ανεργία ή στην υποταγή για τη συνέχεια της εργασίας τους με χειρότερους όρους αμοιβής και εργασίας. Στην πρωτολογία μου θα αρκεστώ στο περιεχόμενο της ερώτησης. Γνωρίζοντας όμως τη συζήτηση στη χθεσινή τριμερή στο Υπουργείο, στη δευτερολογία μου θα πω περισσότερα για αυτή. Ήδη η τράπεζα είναι γνωστό ότι εκβίασε τους εργαζόμενους πριν φτάσει στις απολύσεις να αποδεχτούν τη μετακίνησή τους στην εταιρεία Ίντρουμ, διαχείριση δηλαδή, εταιρεία διαχείρισης στην οποία μεταβίβασε κόκκινα και ενήμερα δάνεια, χάνοντας οι εργαζόμενοι τα δικαιώματά τους, τη μετακίνησή τους σαν τηλεφωνητές σε άλλη θηγατική εταιρεία, τη μετάθεσή τους σε υπηρεσίες της τράπεζας πολύ μακριά από τον τόπο κατοικίας, την εθελούσια απόλυσή τους. Και όλα αυτά βέβαια πέρα και έξω από τον κανονισμό ο οποίος έχει συμφωνηθεί. Τις ίδιες μεθοδεύσεις ακολουθούν και άλλες τράπεζες όπως η Αλφα, η Εθνική, η Eurobank. Στην τριμερή στις 5 Δωδεκάτου, να θυμηθούμε, το Υπουργείο Εργασίας υποστήριξε τις προτάσεις της τράπεζας. Αυτό καταγγέλουν οι εργαζόμενοι και βεβαίως έχουν μπροστά τους τη θέση του Υπουργείου Εργασίας. Η κυβέρνηση σήμερα, με το σχέδιο Ηρακλής, που θα συζητηθεί μετά, για την εξυγείαση των τραπεζών, υλοποιεί ακριβώς τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ και τις δεσμεύσεις προς τους θεσμούς, που προβλέπουν ότι μέχρι το 2021 θα μεταφερθούν τα κόκκινα δάνεια σε κοράκια, σε εταιρείες διαχείρισης, σε κερδοσκοπικά funds, για να απελευθερωθούν οι συλλογισμοί τους, να δοθούν νέα δάνεια σε μεγάλους ομίλους. Επίσης, μέχρι το 2021, η διενέργεια 100.000 πληστηριασμών λαϊκών κατοικιών και μεταξύ αυτών και των δανειοληπτών του ΟΕΚ που προηγούμενα απαντήσατε, τη μείωση των τραπεζικών καταστημάτων περίπου στο μισό, τη μείωση των τραπεζοπαλίων κατά 15.000 ακόμη. Και εδώ οι ευθύνες σας είναι τεράστιες. Αυτή η πολιτική της προηγούμενης και της σημερινής κυβέρνησης βάζει σε άμεσο κίνδυνο και τους δανειολήπτες και τους τραπεζοϋπάλληλους. Προκαλεί μάλιστα το λαό, ο οποίος με τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, που πλήρωσε με τα τρία μνημόνια, απειλείται με κύμα απολύσεων και πληστηριασμών, φορτώνοντας τις φοροαπαλλαγές των τραπεζών και εταιριών διαχείρισης με τον λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο, που εσείς τον ψηφίσατε το μετόχων τους, με τη μείωση της φορολογίας των μερισμάτων. Αυτό λοιπόν που ρωτάμε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, είναι αν προτίθεστε πράγματι εκτός της θέσης που πήρατε εχθές στην τριμερή να πάρετε μέτρα για την ακύρωση και αποτροπή των απολύσεων στην Τράπεζα Πειραιώς και τις άλλες τράπεζες που θέλουν να ακολουθήσουν, σημειώνοντας ότι τα προκλητικά τους κέρδη τα επιδοτείτε με την πολιτική σας και με τους νόμους που έχουν ψηφιστεί μέχρι σήμερα.